20 Οκτωβρίου συνιστά αναφίβολα μια ιδιαίτερα και εξόχως σημαντική ημέρα για την ελληνική αστυνομία. Είναι μια ημέρα υψηλού συμβολισμού, στον ελλογικό υπόβαθρο της οποίας συνυπάρχουν αρχές, αξίες και ιδανικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το σώμα και αναδεικνύουν τον σκοπό τον οποίο υπηρετεί. Οι ίδιες αρχές, αξίες και ιδανικά, ανέδειξαν τον προστάτη Άγιο του Σώματος, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα ως αμετάβλητο στον χρόνο, πρότυπο συνέπειας, ήθους και ευθύνης, ως πηγή άνδρυσης θάρρους, πυγμής και δύναμης. Συνεπώς, ο ταυτόχρονος αυτός εορτασμός της ημέρας της αστυνομίας και της μνήμης του προστάτη της ελληνικής αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά προδήλως δικαιολογημένη επιλογή. Η διαχρονικά σημαντική προσφορά της ελληνικής αστυνομίας, τόσο ως προς τη χώρα, όσο και προς το κοινωνικό γίγνεσθε, αναγνωρίζεται από την πολιτεία με τη θεσμοθέτηση της 20 Οκτωβρίου ως ημέρα της αστυνομίας. Συνακόλουθα της πολιτιακής αναγνώρισης είναι, αν μη τι άλλο, η τιμή και η επιβράβευση σε όλους εκείνους που με το έργο, την προσπάθεια και τη θυσία τους, εξασφαλίζουν τους πολίτες το δικαίωμα της ζωής, της εργασίας, της έκφρασης χωρίς την παρουσία φόβου και αφεβαιότητας και ανασφάλειας, καταστάσεις που προκαλούνται μέσω της βίας και του εγκλήματος. Όμως, τα αισθήματα υπερηφάνειας και ικανοποίησης που όλοι όσοι υπηρετούμε στο αστυνομικό σώμα αισθανόμαστε, την ξεχωριστή αυτή ημέρα ανανεώνουν και παράλληλα ενισχύουν το χρέος και την ευθύνη μας τόσο απέναντι στην κοινωνία, όσο και στην ίδια την πολιτεία η οποία μας εμπιστεύτηκε και μας όρισε ως αρχή επιβολής του νόμου. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας που επέφερε η αλλαγή των κοινωνικών δομών αλλά και η εξελικτική πορεία του εγκλήματος κατέστησε επιτακτική την ανάγκη της αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού των αστυνομικών υπηρεσιών. Εν έτη 2023 ο αστυνομικός καλείται να αναλάβει πρόσθετες υποχρεώσεις και νέους πολυδιάστατους και συνάμα πιο απαιτητικούς ρόλους. Γι' αυτό σε καθημερινή βάση οφείλουμε να είμαστε προσαρμοστικοί στις τρέχουσες συνθήκες με παράλληλη επίδειξη εξελεκτικής διάθεσης, καθώς η παρουσία του εγκλήματος στο κοινωνικό γίγνεσθε είναι διαρκώς πολυμορφική. Η ασφάλεια των συνόρων, η τροχαία αστυνόμευση, το θεμελιώδης καθήκον και τη δίωξη του εγκλήματος, η εμπορία ανθρώπων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι παραδοσιακές απειλές τρομοκρατίας, η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και φυσικά η νεότερη μορφή που υφίσταται πλέον, το ηλεκτρονικό έγκλημα, αποτελούν ορισμένες από τις αποστολές του πολυδιάστατου έργου μας. Στόχος μας είναι η στεναρή καταπολέμηση οποιοσδήποτε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς, προκειμένου να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών μας. Η κοινωνία δικαιούται μια νέα αστυνομία, σύγχρονη, αποτελεσματική, βιώσιμη, προσιτή, πλησίων του πολίτη, πάντα σεβόμενη τους δημοκρατικούς θεσμούς και εναρμοσμένη με τις αρχές του κράτους δικαίου της ευνομούμενης πολιτείας. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς, πριν όμως μας εμπιστεύονται και το δείχνουν και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε να τους δικαιώνουμε καθημερινά. Και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Όχι μόνο να σταθούμε δίπλα τους ως εγγυητές της ζωής και των δικαιωμάτων τους, αλλά και να τους διασφαλίζουμε την ειρήνη και την ευνομία. Αυτή η ανιδιοτελής και σταθερή στάση και προσήλωση που έχετε στο υπηρεσιακό καθήκον και στην αποστολή σας είναι και ο λόγος που η αστυνομία καταξιώνεται σε συνείδηση του κόσμου και ενισχύεται και εμπεδώνεται η άποψη ότι είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη. Περίτρανο παράδειγμα οι διαχρονικές μας επιτυχίες σε βάρος του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, αλλά και κάθε μορφής εγκληματικότητας. Γι' αυτό αδιαφιλονίκητα οφείλεται ως άρτια οργάνωση και σχεδιασμό με μεθοδικότητα και με την καθημερινή υπομονή και επιμονή να διακατέχετε προκειμένου να πετύχετε με καλύτερο τρόπο στο έργο το οποίο σας έχει ανατεθεί και πρέπει να το φέρετε εις πέρας. Να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζω και εισπράττω τις αυστηρές προσπάθειες που καταβάλλετε μία προς μία
τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης με τον οποίο αντιμετωπίζεται τις καθημερινές προκλήσεις μικρού ή μεγάλου βεληνικού. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την προσφορά, για την καθημερινή μάχη που δίνετε. Μάχη μονίμως διτού περιεχομένου. Αφενός μεν από κατάστασης έβδοσης κοινωνικής λειτουργίας και τάξης, αφετέρου δε πρόληψης και καταστολής οποιοσδήποτε φύσεως εγκληματικής συμπεριφοράς και νομικής παρέκκλησης. Και έτσι σήμερα η μέρα γιορτής και χαράς δεν λησμονούμε εκείνους τους συναδέλφους που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας. Όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εκτέλεσης του καθήκοντος, υπερασπίζοντας το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, με πίστη στον όρκο τους και σε όλο το φάσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Ποτέ δεν τους ξεχνάμε και είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να τους φυλάμε στη μνήμη μας. Η θυσία τους είναι η απόδειξη που σφραγίζει την ηθική ποιότητα του ρόλου εκάστου αστυνομικού μέσα στο υφιστάμενο πλέγμα των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους δικαίου. Γυναίκες και άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, με την ευκαιρία του εορτασμού της σημερινής ημέρας, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για το είδος σας και το έργο που προσφέρετε, καθώς και τις αξίες τις οποίες υπηρετείτε. Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε με πίστη και αφοσίωση στον αδιάκοπο και ευγενή αγώνα σας με γνώμονα το κοινωνικό όφελος και την προστασία του πολίτη. Χρόνια πολλά!